Ας ξεκινήσουμε από τον τίτλο. Το λέω ειδημένο, με ειλικρίνεια. Δεν είχα φανταστεί ποτέ πως ένα τέτοιο θέμα τόσο σιωπηλό, θα έλεγα, βαθιά θεολογικό, μεταφυσικά φιλοσοφικό, αποκαλυπτικό. Πιστεύω το βιβλίο θα σας αρέσει. Στη Ρουάντα, στην Καμπότζη. Και στη Σερβέα. Όλοι εσείς που με πολύ αγάπη, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί επίσης, που με πολύ αγάπη αγκαλιάζετε τις δηλώσεις του Συλλόγου Μικρασιατών. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Χαιρόμαστε πιο πολύ γιατί παρουσιάζουμε το βιβλίο ενός συντοπίτη μας. Ενός ανθρώπου που ζει, κινείται καθημερινά ανάμεσά μας, βρίσκεται στεκνά, παρακολουθεί ακόμη τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, πάνω απ' όλα, να το πούμε και αυτό, είναι και μικρασιάτης. Οι καραβολές του είναι μικρασιατικές, Σμύρνη και Νικομίδια. Είμαστε εδώ, μαζευτήκαμε όλοι με πολύ αγάπη για να μιλήσουμε, μάλλον μίλησε ο συγγραφέας και τα είπε όλα, για να σας πούμε κάποια πράγματα για ένα βιβλίο το οποίο, όπως σωστά είπε ο κύριος Τσότσος, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Καλύτερα να μιλήσετε εσείς και να οδηγήσει σε υπαρξιακές αναζητήσεις που θα φτάσουν μέχρι την έκδοση βιβλίων. Ίσως γιατί είχα μέσα μου βαθιά βάλει αυτό που έχει εν γέννη διαπιστωθεί. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος αρχεί... Είμαι υπερήφανος που, για το Σύλλογο που ακόμα για μια φορά ένας αξιόλογος συγγραφέας, καθηγητής, συντοπίτης μας και μικρασιάτης βέβαια, διάλεξε για να παρουσιάσει το βιβλίο του το Σύλλογό μας. Ένα βιβλίο αξιόλογο, απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Πιστεύω θα αρέσει σε όλο τον κόσμο. Να πει στον πειρασμό να το δει και από την θεολογική του πλευρά. Σαφέστατα το βιβλίο. Είμαστε σήμερα συντοπίτης μας, δεν μικρασιάτης. Παρουσιάζομαι σήμερα το βιβλίο μου με την ευγενική φιλοξενία του Συλλόγου των Μικρασιατών και την προσπάθεια ιδιαίτερα του κυρίου Προέδρου Καδόγλου, ο οποίος έκανε θετική εισήγηση να μου παραχωρηθεί η αίθουσα αυτή για την παρουσίαση του βιβλίου μου. Το βιβλίο μου φέρει το τίτλο «Σε συγημένον». Είναι λέξη βιβλική, παρμένη από τον Απόστολο Παύλο και σημαίνει το μυστικό, το άγνωστο, το μυστηριώδες και αναφέρεται στο ερώτημα για τη σιωπή του Θεού. Αλλά εξειδικευμένα όμως, εξηγώντας, μάλλον ερευνώντας το μυστήριο αυτό της σιωπής του Θεού ως της μη παρεμβατικότητάς του στην εγκόσμια αταξία και στο μυστήριο της ανομίας. Δεν προσπαθώ να δώσω απάντηση σε ένα μυστήριο ερχόμενος να αποκαλύψω κάτι που είναι άγνωστο, αλλά απλώς σταματάω σε ένα προβληματισμό. Παλεύω δηλαδή με το ερώτημα αυτό και επικαλούμε όλες τις πηγές μήπως και το μυστήριο αυτό γίνει περισσότερο διάφανο. Γιατί μπροστά σε ένα μυστήριο δεν υποκλινόμαστε μόνο, αλλά ανάβουμε και φώτα από όπου και αν προέρχονται αυτά, μήπως και γίνει το φαινόμενο αυτό, δηλαδή της μη παρεμβατικότητας του Θεού μέσα στην εγκόσμια αταξία
και στο μυστήριο της ανομίας που βρίσκεται στον κόσμο, μήπως και γίνει πιο διάφανο. Το μήνυμα του βιβλίου πιο συγκεκριμένα είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε ένα μυστηριώδες ερώτημα, αλλά ωστόσο δεν το αφήνουμε και μέσα σε ένα πυκνό σκοτάδι και προτείνουμε να ελπίσουμε ότι είναι δυνατόν να γίνει μία αποκάλυψη ενός φαινομένου που είναι μυστηριώδες με ένα συνεργατικό βηματισμό ανάμεσα στο λογικό του ανθρώπου και στον υπερλογικό κόσμο. Σύμφωνα με μια σχέση σιωπή. Ο Θεός, ο Δημήτρης, μου είπε να το δω από τη φιλοσοφική πλευρά και νομίζω ότι έτσι το είδα. Δεν κατέχω να πω πράγμα που λένε και οι φίλοι μας οι κριτικοί, αλλά θέλω στο χαιρετισμό μου να πω μόνο δύο κουβέντες. Τον κύριο Δημήτρη τον έχω ακούσει και τον έχω δει πολλές φορές στην Αψέμη στον Άγιο Στέφανο. Βέβαια είναι μια πολύ συμπαθής φυσιογνωμία και μου έκανε εντύπωση. Και ξαφνικά έμαθα ότι ο κύριος Δημήτρης είναι ένας θεολόγος καθηγητής, έχει διατελέσει στην εκπαίδευση και βλέπω ότι γράφει και βιβλία. Είμαι, θα έλεγα, έτσι συγκινημένος και επηρεασμένος και θα ήθελα πολύ να ακούσω τις κριτικές και μετά να διαβάσω το βιβλίο του. Μπράβο στους Μικρασιάδες, στο σύλλογο που κάνουν τις εκδηλώσεις και όλοι σας και όλοι μας θα πάμε καλά στο Άγιο Πάσχα.